sa quel che sarà. Non mi dire d'aspettare il domani che verrà. È una porta che tu chiudi fra me e te. Se stasera ti decidi a rispondermi di sì, i domani che verranno li dedico solo a te. Meglio stasera che domani, o mai. Domani chi lo sa quel che sarà. Nasce il giorno muore, e la notte porterà l'incertezza del domani, chissà, chissà. Basta un desiderio solo a non farti riposare, è una pulce sul lenzuolo che dormire non ti fa. Meglio stasera che domani, o mai. Domani chi lo sa. Και γιατί το έφερες σε μένα? Γιατί εγώ δεν μπορώ να τα ανοίξω. Όχι και εσύ βρε μπουλά, ωραία, θα τα ανοίξω εγώ. Όχι. Τι, να μην τα ανοίξω? Όχι, να τα ανοίξω, αλλά όχι τώρα αμέσως. Γιατί τι να περιμένουμε? Μαμά, αν το παιδί είναι του Γιάννη. Δεν θα είναι του Πέτρου. Ναι, αλλά αν το μάθει ο Πέτρος, δεν θα στενοχωρηθεί. Μπορεί, αλλά τι σημασία έχει? Μη! Τι είναι πάλι? Και αν το παιδί είναι του Πέτρου, δεν θα πληγωθεί ο Γιάννης. Μπούλα, θέλεις να ανοίξω αυτό το φάκελο? Θέλω, αλλά θέλει ο μισός μου αυτός. Επίσε και τον άλλο μισό να τελειώνουμε. Ωραία, άνοιξε το. Είσαι έτοιμη? Ναι. Το ανοίγω. Άννα, τι έγινε, γιατί είσαι έτσι? Γιάννη, τα αποτελέσματα της ανάλυσης βγήκανε χθες. Τι πράγμα? Τα αποτελέσματα, λέω, βγήκανε χθες. Και γιατί δεν μας τα είπες, Άννα? Γιατί δεν μπορώ να τα ανακοινώσω στον Πέτρο. Γιατί, τι φοβάσαι? Θες να πεις ότι... Άννα... Ναι, Γιάννη, ο πατέρας του παιδιού είσαι εσύ. Άννα μου, Άννα μου, Ανούλα μου, Ανούλα μου, γλυκιά μου. Μα τι έγινε, γιατί εσύ δεν χαίρεσαι? Φυσικά και χαίρομαι για σένα, Γιάννη. Αλλά δεν ξέρω πώς να το ανακοινώσω στον Πέτρο. Αυτό μόνο σε στενοχωρεί? Βέβαια, τι άλλο. Όσο πιο πολύ αγχωμένα τον βλέπω, τόσο πιο πολύ μου δένε τη γλώσσα. Μα εντύπωση μου κάνει, βρε, Άννα, ακόμα να βγει το αποτέλεσμα αυτής της ανάλυσης. Ακόμα. Μα μήπως δεν είναι καλό το εργαστήριο που πήγαμε και γι' αυτό αργούνε τόσο? Μα τι λες, βρε Πέτρο, απλώς αυτή η ανάλυση είναι πάρα πολύ δύσκολη, κατάλαβες? Δεν είναι test predictor. Πόσο δύσκολη πια? Τόσο καιρό δεν έκανε ούτε ο Παστέρ να ανακαλύψει την πενικυλίνη. Μα Πέτρο μου, ερευνούν το DNA σας και το DNA δεν είναι απλό πράγμα. Είναι σύνθετο και μπλεγμένο. Πόσο μπλεγμένο πια? Σαν κουβάρι. Πέτρο, το DNA βρίσκεται στον πυρήνα του κυττάρου, κατάλαβες? Πρέπει να διεισδύσουν στο κύτταρο. Μα με το μετροπόντικα διεισδύουν και καθυστερούν τόσο? Όχι, βρε Πέτρο μου, με μικροσκόπια. Αλλά αυτά τα μικροσκόπια είναι πάρα πολύ ευαίσθητα. Μια σκονίτσα, μια τρίχα από τα μαλλιά της υπαλλήλου που τα χειρίζεται, πέσει μέσα, πάει η ανάλυση. Ας τις πούνε της υπαλλήλου να πιάσει τα μαλλιά της κοτσίδα, ή τέλος πάντων να τις φορέσουν ένα σκουφάκι. Δεν είναι δυνατόν, Άννα, να ταλαιπωριόμαστε έτσι τόσο καιρό. Να πούνε επιτέλους στον πυρήνα, να δούμε κι εμείς τι θα κάνουμε. Μα Πέτρο μου, και στον πυρήνα να μπουν, το DNA είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Ξέρεις πόσες γενετικές πληροφορίες περιέχει? Πόσες? Πολλές. Κατάλαβες, μέχρι να τις αποκρυπτογραφήσουν τις πληροφορίες. Παίρνει χρόνο, λες? Πάρα πολύ. Ναι, αλλά πόσο, Άννα μου? Εγώ έχω να κοιμηθώ από τότε που δώσαμε αίμα. Κακός. Πολύ ψύχρεμη σε βρίσκω, Άννα. Αλλά βέβαια, εσύ γιατί να ανησυχείς? Εσύ είσαι σίγουρη ότι το παιδί είναι δικό σου? Σύντομα θα το μάθεις κι εσύ, Πέτρο. Μωρέ, εγώ δεν αντέχω άλλο. Θα το κάνω. Θα πάω σε αστρολόγο. Θα πας σε αστρολόγο? Ναι, μου είπε η μάνα μου για κάποιον πολύ καλό που θα βρίσκει όλα, λέει. Όχι, Πέτρο, πεταμένα λεφτά. Θέλω να πάω κάπου, Άννα, να μου πούνε κάτι, να ησυχάσω. Καλό ή κακό δεν με νοιάζει πια. Θέλω να πιαστώ από κάπου γιατί θα μου στρίψει. Πέτρο, θα ήθελα πολύ να σε βοηθήσω σε αυτή την αγωνία, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ναι, μαμά, ναι, πήγα. Όλα μου τα βρήκε, όλα. Και που είχα πέσει από το δέντρο μικρός και που είχα ραβανιαστεί την Όλγα και που πέρασα με τη δεύτερη στο πανεπιστήμιο, όλα. Ναι. Και μου το είπε καθαρά, το παιδί δεν είναι του Γιάννη, είναι δικό μου. Ναι. Απόψε το βραδάκι θα περάσω από το σπίτι της Άννας να σου το πω. Να χαρεί και αυτή, να ξαλαφρώσει λιγάκι. Απόψε το βράδυ ο Πέτρος θα έρθει σπίτι μου.
Ωραία. Εκεί που θα είσαστε μόνοι σας, θα του πεις Πέτρο το και το. Δεν είναι δε και τόσο μεγάλη φράση. Ο πατέρας του παιδιού είναι ο Γιάννης. Μα Ιδιαίνε, δεν είναι το μέγεθος που με εμποδίζει τόσες μέρες να του το πω. Δεν μπορώ να του πω τέτοιο πράγμα και να το κοιτάζω στα μάτια. Μην το κοιτάζεις. Γύρνα του την πλάτη και πες το. Ή πες την ντουλάπα και πες το από εκεί. Μα τι λέτε, βρε παιδιά. Δεν μπορώ να ξεστομίσω τέτοιο πράγμα. Και τι θα γίνει, δεν θα το μάθει ποτέ. Πρέπει να το μάθει. Πώς. Απόψε το βράδυ που θα έρθει, εγώ θα λείπω. Λοιπόν, αντί για μένα στο σπίτι, θα βρει εσάς. Θα αργήσει να γυρίσει η Άννα. Όχι, Πέτρο μου. Πετάχτηκε μέχρι τη Γιολάντα με το αυτοκίνητο και θα έρθει. Κάθισε, εσύ κάθισε. Καλά. Εσείς πώς και έτσι όλοι εδώ μαζεμένοι σήμερα. Να, είπαμε να έρθουμε να δούμε την Άννα. Όχι καλέ, ποια Άννα, τη Γιολάντα ήρθαμε να δούμε. Αχ, τι χαριτωμένο που είναι, βρε Πέτρο, αυτό το κοριτσάκι. Δεν χορταίνω να το βλέπω. Βαλεντίνη. Τι είναι. Τι είναι αυτά καλέ που λες στον άνθρωπο. Γιατί τι είπα. Για το παιδί, Βαλεντίνη. Δεν μας είπε η Άννα να μην αναφέρουμε τίποτα για το παιδί, γιατί ο Πέτρος στεναχωριέται. Αχ, ναι, το ξέχασα. Με συγχωρείς, Πέτρο. Σας είπε τέτοιο πράγμα η Άννα. Ναι, μας το είπε. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Γιατί κάθε αναφορά στη Γιολάντα είναι φυσικό να σε πληγώνει αυτόν τον καιρό που περιμένετε τα αποτελέσματα. Γιατί θα ήθελες πάρα πολύ το παιδί να είναι δικό σου, έτσι δεν είναι. Βέβαια, έτσι είναι. Αλλά βρε Πέτρο, που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θα ήθελες τόσο πολύ να είναι δικό σου το παιδί. Μπορείς να μας εξηγήσεις. Μα τώρα τι ερώτηση είναι αυτή, βρε Πούλη. Λέμε, βρε παιδί μου τώρα, αν το παιδί δεν ήταν δικό σου, εσύ τι θα έκανες. Ξέρω κι εγώ τι θα έκανα. Αλλά τώρα δεν καταλαβαίνω γιατί πιάσαμε αυτή την κουβέντα για το παιδί. Και τι κουβέντα να πιάσουμε για την Ατάσα Ράγιου. Πάντως, αν το παιδί δεν είναι δικό σου, λέμε τώρα αν. Πολύ αν. Ναι, πολύ αν. Εγώ θα σου συμβούλευα να μην το πάρεις και πολύ τη μετρητή. Δεν ωφελούν, Πέτρο μου, τώρα τα κλάματα και οι σκηνές. Μα δεν νομίζω πως τα έχουμε κλάματα και σκηνές. Έτσι, μπράβο, Πέτρο, τώρα μιλά σωστά. Ούτε να σηκωθείς να φύγεις από το κανάλι και τέτοιες καταστάσεις. Μα ούτε και για να φύγω από το κανάλι παρίσταται ανάγκη. Μπράβο, Πέτρο, σε βρίσκω τέλειο. Μα βασικά νομίζω ότι δεν συντρέχει και κανένας λόγος. Βέβαια, Πέτρο μου, δεν συντρέχει κανένας λόγος, κανένας. Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα της εξέτασης, δεν πρέπει να παίξει κανένα ρόλο στη ζωή σου. Μα δεν πρόκειται να παίξει κανένα ρόλο, γιατί το αποτέλεσμα σχεδόν το ξέρω. Τι έκανε, λέει. Θα σας πω κάτι, αλλά δεν θέλω να το συζητήσετε. Μίλα καλέ, τάφος. Το αποτέλεσμα αυτής της ανάλυσης, ένα 80, τι 80 λέω, ένα 90%, δηλαδή σχεδόν 99%, το ξέρω. Το ξέρεις. Ναι. Δηλαδή, όταν λέμε το ξέρεις καλά, το έχεις εμπεδώσει. Βέβαια! Μα δεν το βλέπετε ότι σήμερα είμαι πάρα πολύ πιο ήρεμος από χτες. Επειδή ξέρεις το αποτέλεσμα, είσαι ήρεμος. Φυσικά, για ποιο άλλο λόγο. Α, μάλιστα. Δηλαδή, σε ευχαρίστησε το αποτέλεσμα. Πάρα πολύ. Πάει, τάχα ο καημένος. Τι είπες, Φούλη. Τίποτα, Πέτρο μου, τίποτα. Λέω, τόσο πολύ σου άρεσε το αποτέλεσμα. Μα γιατί να μην μου αρέσει, Φούλη, αφού το παιδί κατά πάσα πιθανότητα είναι δικό μου. Τι νος είναι? Δικό μου. Α, γι' αυτό βρε χαίρετο ο άνθρωπος, γιατί είναι δικό του το παιδί. Και ποιος το είπε αυτό, αν επιτρέπετε. Κοιτάξτε, έκανα κάτι πολύ περίεργο, αλλά θα σας το πω. Αχ, πήγα σε αστρολόγο. Α, ο αστρολόγος το είπε. Μίλαντε. Ναι, μα με είχε τρελάνει τόσο πολύ αγωνία που έφτασα μέχρι εκεί. Ωραία. Αφού το είπε ο αστρολόγος, έτσι θα είναι. Μα αφού αργούσε τόσο πολύ μικροβιολόγος να βγάλει τα αποτελέσματα, τι να κάνω πια κι εγώ. Πήγα λοιπόν στον αστρολόγο και μου το είπε καθαρά. Ο Γιάννης έχει τον οροσκόπο του στην Παρθένο, το δεύτερο σπίτι του στον Κρόνο και το εξοχικό του στον Πλούτονα. Μην κοροϊδεύεις, ρε ηλίθιε. Μην κοροϊδεύεις καλέ. Αυτά που λέει ο άνθρωπος είναι τεκμηριωμένα. Για λέγε λοιπόν. Ενώ εγώ έχω τον οροσκόπο μου στον Υδροχό και το πρώτο μου σπίτι στον Κρόνο. Όπως και το παιδί έχει το πρώτο του σπίτι στον Κρόνο. Άρα είστε γείτονες. Ακριβώς. Και γι' αυτό προηγούμε. Γιατί παίρνεις επίδομα πρώτης κατοικίας. Αγιά σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αστάσου, ρε Βγένη, σταμάτα. Πες μου, Πέτρο, με μένα κάτι. Η διάγνωση αυτή του αστρολόγου σε αυτά τα σπίτια βασίζεται. Όχι και στις γωνίες. Των σπιτιών. Όχι καλέ, των άστρων. Μα τα άστρα δεν έχουν γωνίες, είναι στρογγυλά. Οι γωνίες που κάνουν τα άστρα μεταξύ τους, βρε ηλίθιε! Το παιδί και ο Γιάννης δεν κάνουν γωνία. Είναι σαν να είναι το παιδί Καραγιώργης Σερβίας και ο Γιάννης στην Ερμού. Γι' αυτό δεν είναι πατέρας της. Επειδή είναι στην Ερμού. Ακριβώς. Μήπως φταίει που τελευταία η Ερμού έχει γίνει και πεζόδρομος. Όχι, Ευγένιε! Φταίει που είναι παράλληλη με την Καραγιώργη Σερβίας. Δεν τέμνονται. Ενώ εγώ είναι σαν να είμαι στη Βουλής που κάνει γωνία με την Καραγιώργη Σερβίας. Ναι, αλλά και η Ερμού κάνει. Άρα είσαι πατέρας και του Γιάννη. Βρε παιδάκι μου, γωνία κάνει εδώ στο Σύνταγμα. Στον ουρανό δεν κάνει. Γιατί δεν κάνει? Γιατί πάει περιφερειακά. Γιατί οι γραμμές των δρόμων δεν είναι και ακριβώς όπως οι γραμμές των άστρων. Γιατί, τι διαφορά έχουν? Δεν μπορώ να σας εξηγήσω αυτή τη στιγμή. Αμάρε, Φούλη, και εσύ πια. Όλα τα μυστικά της αστρολογίας σήμερα θες να τα μάθεις. Καλά σου λέει, ρε Φούλη, αφού ο άνθρωπος το έχει πάρει απόφαση. Το παιδί είναι δικό του. Καλά, ρε Βιέννη, στάσου μια στιγμή. Για πες μου, ρε Πέτρο, αυτή τη σιγουριά πού τη βασίζεις, στις γωνίες και στα σπίτια? Και στη διέστησή μου, βέβαια. Αυτό πάλι πού το βάζεις? Είναι και διέστηση στη μέση. Και πού ξέρεις ότι το παιδί δεν έχει το ένα του σπίτι στον Πλούτονα?
ή έστω ένα αρετηρεδάκι στον Κρόνο που έχει το δεύτερο σπίτι του ο Γιάννης. Μα το λέει καθαρά ο αστρολογικός χάρτης. Και είσαι σίγουρος ότι το παιδί και ο Γιάννης δεν κάνουν γωνία? Μα δεν σας τα εξήγησα προηγουμένως. Εγώ πάλι νομίζω ότι κάνουν γωνία. Κάνουν γωνία. Και καραμπινάτι μάλιστα. Υποκράτους και Ακαδημίας. Και πού το ξέρεις εσύ, Φούλη? Σου το είπε ο αστρολόγος? Όχι, Πέτρο μου. Η μικροβιολόγος μου το είπε. Και διαβάζει τα άστρα η μικροβιολόγος? Αχ, βρε Πέτρο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σύνελθε και κατάλαβε τι σου λέω. Τι μου λες, Φούλη? Πέτρο, τα αποτελέσματα έχουν βγει εδώ και μια εβδομάδα. Ποια αποτελέσματα? Της κυταρολογικής ανάλυσης, Πέτρο. Βγήκαν. Και τι λένε? Ότι πατέρας του παιδιού είναι ο Γιάννης. Ο Γιάννης? Τι είπες? Δεν είναι δυνατό. Χαίστηκα. Να σου πω την αλήθεια, χαίστηκα. Με δουλεύετε. Έλα, πες το, Ευγένεια, με δουλεύετε. Όχι, 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 δεν το πιστεύω. Η Γιολάντα είναι δικό μου παιδί. Κάθε μέρα στα μάτια της βλέπω τον εαυτό μου. Το περίμενα. Το ήξερα. Και τόσες μέρες παίζετε θέατρο πίσω από την πλάτη μου. Και τι έγινε? Ένας από τους δύο θα ήταν. Είναι ο Γιάννης. Πέτρο, ελπίζω να μας καταλαβαίνεις. Προσπαθήσαμε να στο πούμε με τον καλύτερο τρόπο. Όχι, όχι. Δεν έχω παράπονο από εσάς. Από κανέναν δεν έχω παράπονο. Πέτρο. Πέτρο, πού πας? Μπούλα! Τι είναι, μαμά? Μπούλα, μου ήρθε η παρέτηση του Πέτρου. Ποια παρέτηση? Πώς σου ήρθε η παρέτηση? Κατά κούταλα. Τύπος μου ήρθε, καλέ, ήρθε ο ίδιος στο γραφείο και μου έδωσε μία επιστολή με την οποία ζητάει να λυθεί η σύμβασή του με το κανάλι. Να λυθεί η σύμβασή του? Ναι. Και εσύ τι έκανες, το δέχτηκες? Όχι, Μπούλα, δεν ξέρω τι να κάνω, γι' αυτό ήρθα εδώ. Και εγώ τι θες να σου πω τώρα? Τα κάλαντα, τι να μου πεις? Ποια είναι η θέση μου να μου πεις? Η θέση σου είναι διευθύντρια προγράμματος. Η οποία διευθύντρια αποδέχεται ή δεν αποδέχεται? Δεν ξέρω, μαμά μου, κάνω ό,τι νομίζεις. Μπούλα, άσε τα ήξεις αφήξεις και πες μου τι πρέπει να κάνω. Δεν μπορείς να κρατήσεις και με το ζόρι έναν άνθρωπο. Δηλαδή, Νίνα, απολύω των δούλων μου η Δέσποινα. Ευκαιρία να κάνεις και μια ανανέωση στο δελτίο. Ανανέωση, άπαπαπα. Γιατί? Μην ξεχνάς, Μπούλα, ότι από μια ανανέωση ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Έλα ρε, μαμά. Και πώς είμαι σίγουρη ότι δεν θα κάνεις τίποτα με τον καινούριο παρουσιαστή? Τότε πάρε γυναίκα. Κι αν κάνει τίποτα μαζί της ο Γιάννης? Τότε ας το βολέψουμε εκ των ενόντων. Ας βάλουμε στο βραδινό δελτίο τον Απόστολο και στο μεσημεριανό τον Ευγένιο που έχει λυσάξει κιόλας. Ο Ευγένιος είναι στο αβάντι και να κάτσει στα αυγά του, που μου θέλει να βγει και στο γυαλί. Έλα ρε, μαμά, τώρα δεν μπορώ να ασχοληθώ με το πρόβλημά σου. Το δικό μου το πρόβλημα είναι πολύ πιο σοβαρό. Πέτρο. Μήπως ήταν επιπόλαιη η απόφαση που πήρες? Δεν νομίζω. Έχεις σκεφτεί τι θα κάνεις τώρα? Γιατί φοβάσαι μήπως μείνω άνεργος? Όχι, Πέτρο, δεν είναι αυτό που με απασχολεί. Έχεις δίκιο, γιατί να σε απασχολεί τι θα κάνω εγώ? Στην ουσία δεν σε απασχόλησε και ποτέ. Αυτή είναι η τελευταία σου κουβέντα για μένα? Όχι, Άννα, όχι, αλλά δεν ξέρω και τι σκατά να πω. Θέλω κάποιον να βρίσω, σε κάποιον να ξεσπάσω, αλλά δεν φταίει ούτε εσύ ούτε ο Γιάννης. Κανένας δεν φταίει. Ήταν να μην γίνει αυτή η εξέταση. Άννα, καλύτερα να πας στο γραφείο σου. Γεια σου, Βαλεντίνη μου, καλή τύχη. Έλα, βρε, Βαλεντίνη, μην κάνεις έτσι. Μα ήταν τόσο απότομο. Τι να κάνουμε, μέσα στο παιχνίδι είναι όλα. Άτιμο παιχνίδι, σκληρό. Αμάν, βρε, Βαλεντίνη, σταμάτα πια και λίγη αξιοπρέπεια δεν βλάφτει. Καλά. Λοιπόν, Φούλη, καλή τύχη και σου εύχομαι να πραγματοποιηθούν όλα σου τα όνειρα. Καλή τύχη, Πέτρο μου. Έλα, βρε, Φούλη, μην κάνεις έτσι. Δεν πέθανα κιόλα. Ο ζωντανός ο χωρισμός του, λέει, και το τραγούδι παρηγοριά δεν έχει. Έλα τώρα, ηρέμησε. Πέτρο μου, σου εύχομαι επιτυχίες όπου και να πας. Ευχαριστώ. Α, Πέτρο, μια και φεύγεις, ελπίζω να είπες την Άννα να με πάρει από το αβάντι και να με ξαναφέρει στο δελτίο ειδήσεων, ε. Μα τι είσαι, ρε Ευγένιε, τίποτα δεν σέβεσαι, ούτε την ώρα του αποχωρισμού. Εδώ χάνουμε τον καλύτερό μας συνεργάτη και εσύ σκέφτεσαι τη θεσούλα σου. Ανέστητε. Καλά, ρε παιδιά, συγγνώμη, συγγνώμη. Λοιπόν, γεια σας, παιδιά. Α, Πέτρο, μισό λεπτό. Συγγνώμη κιόλας. Μήπως έχεις να μου δώσεις εκείνα τα 20 χιλιάρικα που σου είχα δανείσει προχτές, αν θυμάσαι? Γιατί τώρα πού θα? Ναι, Βαλεντίνο μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Κι εγώ, Πέτρο μου, αν θυμάσαι, σου είχα πληρώσει τον πάρτι προηγούμενη εβδομάδα 12.000. Για την ακρίβεια, όχι 12, 12.300. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, 12. Ναι, Φούλη μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Όχι, αν δεν έχεις, δεν είναι ανάγκη. Όχι, έχω, Βαλεντίνο μου, έχω. Όχι, Πέτρο μου, αν δεν ευκολύνεσαι, δεν πειράζει. Μα έχω, Φούλη μου, λοιπόν, ορίστε. 20 και 12. Πέτρο! Ιωάννα,
Ιωάννα. Α, ήρθες, Άννα μου. Καλησπέρα. Τι βαλίτσες είναι αυτές, Ιωάννα, μετακομίζεις? Όχι, του κύριου Γιάννη είναι. Του Γιάννη? Ναι, μέσα είναι, τακτοποιητά πράγματα στην πουλάπα. Α, ήρθες κιόλας. Ναι, Γιάννη, ήρθα. Κρίμα, κρίμα, και ήθελα να σου κάνω έκπληξη. Ήθελα να βρεις ξαφνικά την ντουλάπα γεμάτη με τα πράγματά μου. Τι κάνει το παιδί, Ιωάννα? Μια χαρά είναι, από ώρα κοιμάται. Ωραία, τότε να μην σε κρατάμε άλλο, να πηγαίνεις. Λοιπόν, πάω. Γεια σου, Ιωάννα. Καληνύχτα, κύριε Γιάννη. Καληνύχτα σας. Τι συμβαίνει, Άννα, τι ύφος είναι αυτό? Γιάννη, γιατί έφερες τα πράγματά σου εδώ? Θέλω να πω, δεν έπρεπε να με ρωτήσεις πριν? Τι εννοείς να σε ρωτήσω? Γιάννη, έφερες τα πράγματά σου στο σπίτι μου. Δεν έπρεπε να ρωτηθώ κι εγώ? Να σε ρωτήσω για το πότε θα φέρω τα πράγματα ή για το αν θα τα φέρω? Και για το πότε και για το αν. Α, δεν μας τα λες καθόλου καλά, Άννα. Γιάννη, μην το παίρνεις στραβά το θέμα. Ωραία, να το πάρω ίσα. Μου επιτρέπετε, κυρία Ραγιά, να εγκατασταθώ στο σπίτι σας? Γιάννη, σε παρακαλώ, μη μου επιτίθεσαι. Δεν νομίζω ότι είμαι εγώ αυτός που επιτίθεται. Λοιπόν, πες μου, τι καμώματα είναι αυτά? Θέλεις να ζήσουμε μαζί, ναι ή όχι? Άννα, γιατί δεν μου απαντάς? Γιατί δεν ξέρω, Γιάννη, δεν ξέρω. Τι δεν ξέρεις, Άννα, τι δεν ξέρεις? Γιάννη, ο Πέτρος παραιτήθηκε από το κανάλι. Ε, και τι, δεν το ήξερες? Δεν το περίμενες? Το ήξερα, Γιάννη. Το ήξερα, αλλά μπαίνω και βλέπω τις βαλίτσες σου και... Τι έγινε, Άννα, με τη βαλίτσα? Τι τρέχει με την κολοβαλίτσα? Ήθελες να είναι ο Πέτρος αυτή τη στιγμή στη θέση μου? Μίλα καθαρά! Ήθελες να είναι ο Πέτρος? Όχι, στορκίζομαι, όχι! Τότε τι συμβαίνει, πες μου. Γιάννη, και ο Πέτρος να ήταν αυτή τη στιγμή στη θέση σου, πάλι την ίδια ασφυξία θα ένιωθα. Ασφυξία? Σου φέρνω ασφυξία? Όχι, Γιάννη. Όχι, εσύ! Τότε ποιος, η βαλίτσα? Όχι, όχι! Σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω, αλλά δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται, Άννα? Είμαι ο άντρας, είμαι ο πατέρας του παιδιού. Γιατί δεν γίνεται? Είναι η μοναδική μας ευκαιρία να ξαναγυρίσουμε και να ξαναρχίσουμε μια ζωή κανονική. Εσύ, εγώ και το παιδί, γιατί δεν γίνεται? Γιάννη, μη μου ζητάς εξηγήσεις. Δεν γίνεται να είμαστε όπως πριν. Δεν γίνεται γιατί δεν θες εσύ, Άννα. Εγώ με τον Πέτρο το είχαμε πάρει απόφαση. Αλλά εσύ σ' αρέσει να παίζεις με δυο σκυλάκια. Λυπήσουμε. Εσύ πότε με λυπήθηκες, πότε με σκέφτηκες, πότε σκέφτηκες άλλον έξω από τον εαυτό σου? Έχεις δίκιο. Λοιπόν, απάντησέ μου με ένα ναι ή με ένα όχι. Να τα μαζέψω και να φύγω, ναι ή όχι? Ναι. Είδες τέτοιο πράγμα? Ναι, ήταν ένα όνειρο πεντακάθαρο. Το παιδί, λέει, ήταν δικό μου. Μετά εσύ παραιτήθηκες από το κανάλι, σε χαιρέτησαν οι Βούλοι, Βαλεντίνιο, Ευγένιος. Ύστερα συναντηθήκατε στο σπίτι της Άννας. Την Άννα διώξατε την κυρία Ιωάννα, μαλώσατε και χωρίσατε. Ναι, εσύ που το ξέρεις? Γιατί, Γιάννη μου, είδα ακριβώς το ίδιο όνειρο κι εγώ. Ίδιο κατά ίδιο. Καρμπών, παιδί μου. Πέτρο, Πέτρο, δύο τι να συμβαίνουν. Ή έχουμε τρελαθεί τελείως και έχουμε καταντήσει δύο παλιοκατίνες που πιστεύουν σε προφητικά όνειρα, ή που όντως υπάρχει κάτι μεταφυσικό. Δεν ξέρω τι να πω. Με αυτή την ιστορία έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά. Μπρος. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, καλά. Άντε, γεια. Ποιος ήταν? Η Άννα. Είπε ότι αύριο πρωί-πρωί θα είναι έτοιμες οι απαντήσεις από την κυταρολογική εξέταση. Αμάν. Καλέ, μην κάνετε έτσι. 12 η ώρα. Πού είναι η Άννα? Πρωί-πρωί είπε ότι θα βγαίνουν τα αποτελέσματα. Δεν είναι και δίπλα το εργαστήριο και έπειτα δεν είναι μια απλή εξετασούλα αυτό το πράγμα. Μπορεί τα αποτελέσματα να βγαίνουν δύσκολα. Το κακό είναι ότι έστω και δύσκολα βγαίνουνε. Τι είπες? Τι να πω, το πόνο μου λέω. Ψυχραιμία. Δεν είναι και το τέλος του κόσμου και προς Θεού δεν θέλω σκηνές. Παναγία μου, Παναγία μου, και νομίζω ότι έχω πειρετό. Ούτε όταν γεννιόταν το παιδί δεν είχα τέτοια ένταση. Γιατί να δεχτούμε να γίνει αυτή η εξέταση? Γιατί να δώσουμε αίμα? Για να τραβήξουμε όλη αυτή την αγωνία? Εκεί που έχει φτάσει το πράγμα δεν υπάρχει διέξοδος. Η Άννα θα πάρει τα αποτελέσματα και θα έρθει εδώ να μας τα ανακοινώσει. Μα δεν μπορεί να γίνει κάτι που να σταματήσει όλη αυτή η ιστορία. Ένας σεισμός, ας πούμε. Κουνήσε από τη θέση σου. Άκουγα λέει να γίνει σεισμός. Μα δεν είπα να κουνηθεί όλη η Αθήνα. Τοπικός να γίνει εκεί στο εργαστήριο. Τόσο τοπικός δεν γίνεται. Ας πάρει φωτιά. Καλά, δεν τρέπεστε. Μα δεν εννοούσα να καούνε άνθρωποι. Να καούνε τα κομπιούτερ και τα χαρτιά. Μα και να καεί το εργαστήριο. Το αποτέλεσμα θα το ξέρει μικροβιολόγος. Τότε ας καεί και μικροβιολόγος. Καλά, είσαστε καλά. Ή να βάλω τις φωνές. Καλά, καλά, εντάξει. Εντάξει, να μην πιάσει πυρκαγιά. Να γίνει όμως κάτι. Να γίνει κάτι να εμποδίσει την Άννα να πάρει τα αποτελέσματα. Να τρακάρει! Άμα τρακάρει! Βρε, να χαθείς, γαϊδούρι. Άκου να τρακάρει το παιδάκι μου. Μα δεν λέω να τρακάρει πολύ, να τρακάρει λίγο. Μα άμα τρακάρει λίγο, δεν κάνουμε τίποτα. Απλώς παρατείνουμε την αγωνία μας. Σωστά. Για να γλιτώσουμε πρέπει να σκοτωθεί η Άννα. Οπότε δωρονάδωρο. Άννα. Άννα, ήρθες. Ήρθα. Έλα, τι έγινε, τι σου είπανε? Το αποτέλεσμα είναι μέσα σε αυτό το φάκελο. Πες το μας. Δεν τον έχω ανοίξει ακόμα. Γιατί? Γιατί δεν τον έχεις ανοίξει το φάκελο? Γιατί δεν ήθελα να είμαι μόνη μου όταν θα τον ανοίξω. Ωραία. Τώρα είμαστε περίπου. Άνοιξε το. Δεν ξέρω αν έχω το δικαίωμα. Μα τι λες, Βούλα, τόσα λεφτά σου κόστησε αυτή η εξέταση?
Μαμά! Μούλα, μη λες βλακίες. Είσαι η μάνα του παιδιού και έχεις δικαίωμα να μάθεις ποιος είναι ο πατέρας. Πρέπει να ρωτήσουμε και τα παιδιά, μαμά. Πέτρο, θες να ανοίξεις το φάκελο? Ναι. Δεν ρώτησα σένα. Αφού δεν απαντάει αυτός. Πέτρο, θες να ανοίξεις το φάκελο? Γιάννη. Ορίστε. Τι ορίστε, καλέ, άνοιξε το φάκελο. Όχι, Γιολάντα, δεν το ανοίγω. Και καλά, τι περιμέναμε τόση ώρα με τόση αγωνία? Δεν ξέρω. Πέτρο, άνοιξε το εσύ. Όχι, κυρία Γιολάντα, δεν το ανοίγω ούτε εγώ. Και πώς το ανοίξει από μόνο του? Μαμά, μην πιέζεις τα πράγματα. Μα δεν τα πιέζω αυτή τη στιγμή. Είναι σαν να παραγγείλαμε μια πίτσα. Ήρθε η πίτσα και εμείς δεν ανοίγουμε το κουτί για να τη φάμε. Μπορεί να είναι και έτσι. Γιατί τι συνέβη ξαφνικά, μας κόπηκε η όρεξη? Μπορεί να μην είχαμε ποτέ αληθινή όρεξη. Τι είπες? Γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν ήθελα να ανοίξω το φάκελο στο δρόμο. Γιατί αν ανοίξει αυτός ο φάκελος, Γιολάντα, το πράγμα δεν γυρίζει πίσω. Να γυρίσει πίσω πού? Στα ψέματα και τις αυταπάτες που ζείτε τώρα? Είσαι σίγουρη ότι η αλήθεια είναι πάντα προτιμότερη? Και βέβαια. Γι' αυτό είμαι τόσο φιλελήθης από πάντα μου. Άνοιξε το. Μαμά, μέσα σε αυτό το φάκελο βρίσκεται η μισή αλήθεια. Και η άλλη μισή στην Κίνα βρίσκεται. Βρεάστησα ίδιας και άνοιξε το. Η άλλη μισή αλήθεια είναι αυτό που αισθανόμαστε εμείς οι τρεις. Τα γεγονότα είναι γεγονότα, μπουλα, και χέσε μας. Αυτά που αισθανόσαστε εσείς έρχονται και παρέρχονται. Είδατε εσείς να παρήλθαν τόσο καιρό? Για μια στιγμή να καταλάβω τι εννοείς. Το έχετε αποφασίσει να μείνετε και οι τρεις μαζί? Δεν είπα ακριβώς αυτό. Δεν είπες όμως και το άλλο. Μπούλα, πες μου ακριβώς τι σκέφτεσαι. Όση ώρα οδηγούσα από το εργαστήριο μέχρι εδώ, ένα πράγμα παρακαλούσα, να τρακάρω. Κοίτα σύμπτωση, και εμείς αυτό παρακαλάγαμε. Γιατί δεν ήθελα να έρθει αυτή η τελευταία στιγμή? Μπούλα, άσε το μελόδρομα και άνοιξε το ρημαδιακό. Όχι, κυρία Γιολάντα, όχι. Δεν θα επιτρέψω εγώ σε ένα κολοτές να μου στερήσει εμένα το παιδί μου. Γιατί που το ξέρεις ότι είναι παιδί σου? Άσε να το δούμε πρώτα στο γράμμα. Έχει δίκιο ο Πέτρος, Γιολάντα. Γιατί είναι δικό του το παιδί? Ναι. Πού το ξέρει, βουλωμένο γράμμα δεν διαβάζει? Μα δεν χρειάζεται να διαβάσει το γράμμα. Ο Πέτρος το ξέρει μέσα του ότι η Γιολάντα είναι 100% δικό του παιδί. Όπως και εγώ ξέρω ότι είναι 100% δικό μου. Για μια στιγμή, γιατί μπουρδουκλώθηκα. Τι εννοείς 100% δικό σου και 100% δικό του? Αυτό που είπα εννοώ. Μια στιγμή, μην τρελαθούμε. 100% μας κάνουν 200. Μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε. Κυρία Γιολάντα, πατέρας του παιδιού είναι εκείνος που το αγαπάει. Αυτή η ανάλυση γράφει μέσα τον βιολογικό πατέρα του παιδιού, που δεν έχει καμιά σχέση με τον πραγματικό. Για μια στιγμή, γιατί ζουρλαίνομαι. Εγώ που με αγαπούσε πολύ ο θείος μου ο Βρασίδας, έχω μπαμπά τον μπάρμπα μου. Μαμά, μη λες βλακίες. Όχι, γιατί αν είναι έτσι, να πάω να ζητήσω τα κληρονομικά από την ξαδέρφη μου, την Τζέλα. Ηρέμησε, μαμά μου. Το θέμα αφορά εμάς και μόνο εμάς. Δεν βλέπω όμως να το λύνετε, γι' αυτό ανησυχώ. Γιολάντα, θες να σου μιλήσω μέσα από την καρδιά μου? Αν ήξερα ότι αυτό το γράμμα γράφει μέσα το όνομά μου, θα το άνοιγα. Αλλά την έχω αγαπήσει τόσο πολύ τη Γιολάντα που δεν μπορώ να το ρισκάρω. Αυτό το τεστ έπρεπε να έχει γίνει όταν γεννήθηκε το παιδί. Τώρα πια είναι αργά. Τη Γιολάντα την έχουμε αγαπήσει και οι δυο. Ανήκει και στους δύο. Και έτσι θα σούρνεστε μια ζωή μέσα στην αμφιβολία. Μα δεν αμφιβάλλω για το αν αγαπώ τη Γιολάντα. Ούτε εγώ. Και έπειτα για ποια σιγουριά μιλάς, ρε μαμά? Για αυτοί που έχουν τα παντρεμένα ζευγάρια? Γιατί τι έχουν τα παντρεμένα και καθώς πρέπει οι ζευγάρια? Εμείς δηλαδή που ζήσαμε τύπος και υπογραμμό στην κοινωνία, τι πάθαμε? Άμα δεν έχεις καταλάβει τι κακό έχεις πάθει, κακό του κεφαλιού σου. Μπούλα μου, το παίζεις και επαναστάτρια από πάνω? Όχι, μαμά μου, αλλά είναι η πρώτη φορά που φέρομαι σαν όριμος άνθρωπος. Έτσι αισθάνομαι, έτσι είμαι και δεν το αλλάζω με τίποτα. Και είναι οριμότητα να μην αλλάζεις? Όχι, οριμότητα να δέχεις τον εαυτό σου όπως είναι. Δηλαδή και η ξαδέρφη σου η Μερόπη που γεννήθηκε τρίχωτη έπρεπε να δείξει οριμότητα και να μην κάνει χαλάουα? Αν τον αποκόψει ένα πατέρα από το παιδί του ήταν τόσο απλό σαν μια χαλάουα, θα την έκανα. Αλλά δεν είναι. Ωραία, τότε θα τον αποκόψω εγώ. Πώς θα τον αποκόψεις? Θα διαβάσω το γράμμα και θα το πω. Όχι, βέβαια, δεν θα διαβάσω. Μαμά! Κύριε Γιολάντα, Γιολάντα! Μαμά, μαμά, θα ανοίξεις το γράμμα. Καλέ, τι λες? Άκουσε εκεί. Θα τα ανοίξω. Μαμά, μαμά, μην ανοίξεις το γράμμα! Καλέ, τι λες? Άκουσε εκεί. Θα τα ανοίξω. Κυρία Γιολάντα, σας παρακαλώ, μην το διαβάσετε! Γιολάντα, Γιολάντα! Τι στο διάλογο, ρε. Πού γάμω, τότε πήρα τα γυαλιά μου. Μαμά, άνοιξε την πόρτα! Εδώ είναι μικρά. Εδώ είναι θολά. Πού γάμω, τι έπαθα. Δεν την ακούω, τι κάνει μέσα? Λες να διάβασε το γράμμα και να λιποθύμησε. Έλα, Γιολάντα, τι έγινε, το διάβασες? Δυστυχώς για μένα είσαστε τυχεροί. Δηλαδή? Δεν είχα τα γυαλιά και δεν μπόρεσα να δω τι γράφει. Είδες λοιπόν, ούτε ο Θεός ούτε ο διάβολος θέλαν να μάθουμε τα αποτελέσματα αυτής της εξέτασης. Τι εννοείς, μπουλα, τι θα κάνεις, θα το σκίσεις? Όχι, θα κάνω κάτι πιο σίγουρο. Μη σε παρακαλώ, μην το κάνεις. Σκάσε, μαμά. Πέτρο, συμφωνείς? Ναι. Γιάννη, συμφωνείς? Κάψ' το, μωρέ, να πάει στο διάολο. Άσε πρώτα να το διαβάσω και δεν θα το πω. Θα πάρω το μυστικό στον τάφο. Όχι, μαμά. Αυτό το μυστικό
Δεν θα το μάθει ποτέ κανείς. Meglio stasera che domani, oh mai. Domani chi lo sa quel che sarà. Non mi dire d'aspettare, il domani che verrà. È una porta che tu chiudi fra me e te. Se stasera ti decidi a rispondermi di sì, i domani che verranno li dedico solo a te. Meglio stasera che